Δημήτρης Σταθακόπουλος, Οθωμανολόγος, νομικός, εμπειρογνώμων και φίλος. Άνθρωπος που ξέρει την Τουρκία όσο λίγη στην Ελλάδα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, αγαπητέ Λάβρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Λοιπόν, θα του θυμίσω λοιπόν στη γλώσσα του που τη ξέρουν πολύ καλά. Στα Οθωμανικά, το Αιγαίο και γενικώς η Ανατολική Μεσόγειος λέγεται Bahri Rum, που σημαίνει θάλασσα των Ρωμιών. Και θα του δείξω τώρα και αυτή την έκπληξη, Λάμπρο μου. Πρώτη φορά το δείχνω σε κάμερα. Δεν ξέρω αν είναι καθαρό. Ναι. Είναι λοιπόν, Αιγαίο. Γράφει Αιγαίο. The Yunnan και οι Έλληνες ταρίχοι. Η ιστορία του Αιγαίου και των Ελλήνων. Γραμμένο το 1947 από την Ακαδημία Ιστορίας της Τουρκίας. Έχει εκδοθεί το 1947 στην Άγκυρα. Ωραίο. Ας το διαβάσουν αυτό οι αγαπητοί πρώτα. Τι λέει και μέσα, μετά, τι λέει, έτσι χοντρικά τι λέει μέσα. Ότι πάντοτε το Αιγαίο, οι κλειδοκράτορες Ανατολικής Μεσογείου, της Άκδενης, της Άσπης Θάλασσας, που είναι η Μεσόγειος γενικά, και το Αιγαίο που είναι το Αιγαίο και έχει αρχαιότατο όνομα, ήδη από τη μυθολογία, είναι ελληνικό και από τις δύο ακτές. Η Τουρκική Ακαδημία το λέει αυτό. Η Τουρκική Ακαδημία Ιστορίας 1947 έκδοση στην Άγκυρα. Μπράβο, εξαιρετικό, λοιπόν, εξαιρετικό. Και από εκεί και πέρα, μέρες που είναι, ναι, επειδή παραπονούνται ότι οι Έλληνες κάναν καταστροφή με τη Μικρασιατική εκστρατεία και ότι κατέστρεψαν τα χωριά τους και τα έκαψαν κτλ. Γιατί έφυγαν τελευταίοι από τη Μικρά Ασία και χρεώθηκαν όλο τον πόλεμο και την καταστροφή που όντως υπήρξε για τον τουρκικό εμφύλιο, γιατί είχαν εμφύλιο μεταξύ τους οι Σουλτανικοί με τους Κεμαλικούς. Και βεβαίως και όλες οι υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις, γιατί ήταν τα μέτωπα παντού, έτσι, μέχρι κάτω στην Αρμενία. Εγώ λοιπόν θα τους πω πάλι ότι όλες οι διεθνείς οργανώσεις, ομοσπονδίες τεράστιες, Ελλήνων, Κούρδων, Αρμενίων, Ασσυρίων, είχαν βγάλει τον 20ο αιώνα, μετά τα εγκλήματά τους, «The Turkish Crime of Our Century». Το τουρκικό έγκλημα του αιώνα. Γεμάτο φωτογραφίες από εγκλήματα που έγιναν και ακριβώς με αυτούς τους φακέλους διεκδικούσαν και διεκδικούν την αναγνώριση της γενοκτονίας που συνέβη στους λαούς αυτούς. Έτσι λοιπόν, να τους τα θυμίζουμε αυτά, τι έχουν πει οι ίδιοι. Δηλαδή στη δικιά τους ιστορία, πολύ ότι ονομάζανε Bahri Rum το Αιγαίο, την εποχή που ήταν υπόδουλοι ραγιάδες, συνέχιζαν να ονομάζουν το Αιγαίο θάλασσα των Ρωμιών. Πάρα όχι πολύ τον αυτά Οθωμανικό. Πρέπει να αξιοποιηθούν. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή τη συζήτηση και τα ωραίες πληροφορίες για την ωραία ανάλυση. Ακόμα μια φορά, Δημήτρη Σταθακόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οθωμανολόγος, νομικός και φίλος που μαθαίνει γνώσεις της τουρκικής πραγματικότητας. Ήταν η Point Zero στο Page News. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.